Μέσα σε αυτό το πράσινο Δήμο που θα επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε, οι επιλογές μας θα πρέπει να έχουν ένα πλάτεμα της δημοκρατίας χωρίς εσωστρέφεια και φοβικά σύνδρομα. Και αυτό απαντάει με το άνοιγμα των συνόρων της μεθοδίας στο λαιμό. Όπου δεν μπορούμε να μιλάμε για μια προστατευόμενη περιοχή, όπου πρέπει να προστατεύσουμε τις λίμνες μας, που τα νερά και οι λίμνες δεν γνωρίζουν σύνορα και εμείς θα θέτουμε μεταξύ των νερών, των λιμνών και των ανθρώπων διαχωριστικές γραφές. Και γι' αυτό λοιπόν το πάγιο έτοιμά σας, έξω από φοβικά σύνδρομα και κορώνες, βρήκε άμεσα ανταπόκριση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και να λάβουμε τη μεγάλη ευθύνη με τον ίδιο Πρωθυπουργό και μετά από μια σύσκεψη που έγινε με τον Υπουργό Εξωτερικών να συντονίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Έχουν γίνει πάνω από 4 συναντήσεις κορυφής με τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει ολοκληρωθεί το κείμενο και έχει γίνει αποδεκτό και από τα 3 μέρη, και την Αλβανία και την Πύρο και την Ελλάδα. Και το επόμενο διάστημα, μόλις ο Υπουργός Εξωτερικών θα κάνει ένα ταξίδι στην Αμερική και θα επιστρέψει, σας ενημερώνω ότι θα έρθει εδώ, κύριε Δήμαρχε, μαζί με τους ομολόγους του, να κυρώσει τη συμφωνία το άνοιγμα της Μεθορίου. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί πολλά λέγονται και πολλά συζητιώνται. Αυτό δεν έχει να κάνει σε καμία των περιπτώσεων έτσι με το θέμα του ονόματος της γείτονας και στα μέτρα οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στην ιστορία των ανθρώπων, των λαών και όπως είπα έξω από φοβικά σύνδρομα και αγκυρώσεις. Διότι αυτά τα σύνορα κλείσανε όταν ήταν μαύρη η σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Που αν συνέχιζε εκείνη η σελίδα, εμείς σήμερα εδώ δεν θα μπορούσαμε να μιλούμε ελεύθερα και ούτε να συναποφασίζουμε.